Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, κάποιους έχω ξαναδεί στο πολίτη 107.6 σχεδόν 20 λεπτά πριν από την ώρα συντονισμένη στο prime time με το Δημήτρη G μέχρι τις 6 όπως έχουμε συνηθίσει κάθε πέμπτη στο παρά 25 6 παρά 25, 6 παρά 20 είναι μαζί μας ο Ζακ από το cyprusgamer.com ο Ζακ ο οποίος για πρώτη φορά είναι μαζί μας στο στούντιο δεν είναι τηλεφωνική η επικοινωνία Καλησπέρα Ζακ Καλησπέρα Δημήτρη μου και από κοντά και είναι η φωνή ραδιοφωνική. <laughs> Έχει σαν φωνή, καθαρά όμω. Με τον Ζακ, ο οποίο θα ξεκοκινήσει σε λίγο να μα πει τα νέα για, το, για τα video games και ε, και, όχι κυκλοφορία, γιατί εντάξει, είναι και περίπτωση τέτοια η οποία α, δεν α, βοηθάει στι κυκλοφορίε, αφού οι εταιρείε έχουν κυκλοφορήσει ότι, ό,τι είναι να κυκλοφορήσουν. Και τώρα απλά πουλάνε στόκ Ακριβώς. για τι γιορτέ. Τώρα είναι περίοδο αγορά, όχι κυκλοφορία. Να κυκλοφορήσει ο κόσμο για να αγοράσει. Ακριβώ. <laughs> Ακριβώ αυτό. Σε ακούω. Λοιπόν, έχω πολύ μήνυμα νέα να σου πω. Το πρώτο μου για έναν DLC, τον Donning, για τον Destiny 2, το, uh, το, expansion πάνω στο Shadow Keep, mm -hmm. στο οποίο τώρα θα να προσθεθεί για το PlayStation 4, Xbox και PC τον, τα, τον DLC του για τα Χριστούγεννα. Μιλούμε για θεματικό παιχνίδι, θεματικά events μέσα στο παιχνίδι που θα σου δώσουν skins, unlockables, πιστόλια, ενδυμασίε για τα πιστόλια και τα, τα λεγόμενα graphers που τα βάφουν τα, τα skins του. Απλά για χριστουγεννιάτικους σκοπούς. Επειδή χριστουγεννιάτικους σκοπούς, είναι σκοπό είναι δωρεάν, το είναι δώρο για του. Ναι, ναι, ναι. ναι α, είναι α. είναι το, το winter event, α το πούμε, για το, για το Destiny 2. Για όσου έχουν ήδη το παιχνίδι, θα μπορούν τώρα να, να ασχοληθούν, να αποκτήσουν αυτό. Τα συλλεκτικά, στο πούμε, skins. Συνήθω είναι ξέρει. Πλήρωσε και εγώ. Ναι, πλήρωσε και ναι, κατέβασε κατέβαση ναι. στο DLC. Αλλά ωραία, είναι δώρο και τα Χριστούγεννα. Για πληρωτέον DLC, τώρα που το αναφέρει, αξίζει να πω ότι έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι νέο αυτή τη mm -hmm. βδομάδα, αλλά έχει, ε, έχει βγει αυτή τη βδομάδα στην επιφάνεια, αν ότι θα κυκλοφορήσουν δύο DLC για το αγαπημένο μου παιχνίδι για όλο του κόσμου αυτή την περίοδο. Το Luigi's Mansion 3. Έχουν ανακοινωθεί δύο DLC, τα οποία θα, είναι, θα πρέπει να τα αγοράσει σαν πακέτο 10 δολάρια, 10, 10 ευρώ και τα δύο από το store τη ε, Τη Nintendo. Nintendo. Θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2020. Το πρώτο πρόκειται να φέρει στο παιχνίδι νέε πίστε, νέα θεματικά από τα διάφορα ah. multiplayer okay. κομμάτια του παιχνιδιού. Το δεύτερο δεν έχει ακόμα information. Σίγουρα θα είναι και αυτό μέσα στο 2020 και θα μάθουμε περαιτέρω πιο κάτω. Μα είναι συνήθω πρακτική τη Nintendo, όπω και το Zelda, το Breath of the Wild, δηλαδή να βγάλει δεύτερο παιχνίδι. Στον 1,5 χρόνο, νομίζω, είχε βγάλει DLC. Είχε βγάλει ένα extra, μια έξτρα περιπέτεια για τον χαρακτήρα των Link για να προχωρήσει. Μια έξτρα πνοή Ναι, ακριβώ. Ε, άμα σου αρέσει και το παιχνίδι για να το κρατήσει το, τον γκέιμερ, τον το, το ενδιαφέρον τον gamer και να μην το παρατήσει όπως έκανα εγώ <laughs> <laughs> με το Zelda <laughs> Ακριβώ. Να μείνει εκεί να συνεχίσει. <laughs> Ειδικά όταν είναι story, το παιχνίδι είναι δύσκολο. Να άμα το ναι. τελειώσει και μετά λε, γιατί να το ξανακάμω. Εγώ έχω βρει ότι πάνω στο PlayStation αυτό που με κάνει να, να επιστρέφω. Σε ένα παιχνίδι και θέλω να παίξω δεύτερη, ίσω και τρίτη φορά είναι mm -hmm. τα τρόφι. Όταν κυνηγά τα τρόφι, όταν πορωθεί με αυτόν, σε κάνει να το επαναλαμβάνει. Αλλιώ, ναι, κάπου η ιστορία όταν τελειώσει, όταν έχει δει και τε, τα surprises όλα, γιατί να το συνεχίζει. Οπότε ένα DLC το ανανεώνει γιατί. Τέλει αυτή την περίοδο το Zelda, το Link's Awakening. Μάλιστα. Σωστά. Ναι. Το Birth of the Wild το επεξεργάζεται. Όχι. Ακόμα. Όχι, όχι. Α, το φυλάω. Μου, μου έχουν πει ότι είναι πιο βαθύ από το Link's Awakening, ότι είναι σίγουρα, πιο περιπλοκό. Σίγουρα, ναι. ε, οπότε, όταν είπα να κάνω την εισαγωγή στον κόσμο του Ζέλτα, καθώ δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ. Τη Ζέλτα. Τη Ζέλτα, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη, Τη Ζέλτα, ναι. Το καλό είναι ότι ποτέ. παιχνιδιού Μπράβο, το εννοούσα. Το καλό είναι ότι δεν έπεσα ποτέ στην παγίδα να πω τον χαρακτήρα ότι είναι ο Ζέλτα. Αυτό δεν το έκανα ποτέ. Το είχα μάθει από νωρί και το είχα αποφύγει. Κοίταξε πω. Μην το σκέφτεσαι γιατί όλοι μα σε κάποια φάση νομίζαμε ότι ήταν. Ο Ζέλτα. Ο χαρακτήρα ο Ζέλτα. παίξουμε το Ζέλτα τώρα, πούμε. Πού να ξέρεμε ότι είναι η Βασίλισσα, η πριγκίπισσα. ακριβώ. <συσκλή> η πριγκίπισσα η την οποία όλοι παρομοιάζεται με την πριγκίπισσα του Μάριο. <συσκλή> ναι, το ίδιο πράγμα, δεν είναι. Ναι, η ίδια φι φι φιλοσοφία. <συσκλή> <συσκλή> Και να σου πω επίση ότι ένα πολύ γνωστό YouTuber ο Austin Plays, αν τον έχεις ακουστά ε, είχε βάλει στο YouTube ένα βίντεο το οποίο έδειχνε gameplay από το Breath of the Wild, το βίντεο game το οποίο για κάποιο bug το οποίο υπάρχει σε αφήνει και παίζεις σαν χαρακτήρας uh, Zelda, την πριγκίπισσα δηλαδή είσαι η πριγκίπισσα και προχωράς okay. και το και Nintendo προχθές Α, τον, τον χτύπησε εισαγωγικά με strike στο YouTube και κατέβασε το βίντεο. Και όλοι υποψιάζονται ότι στο δεύτερο παιχνίδι, στο Breath of the Wild 2, θα μας αφήνει να παίξουμε και με την α, πριγκίπισσα Μάλιστα, που θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί η Nintendo έχει δείξει ότι της αρέσει να έχει co couch couch. Ακριβώ. Ναι, ακριβώς, οπότε ακριβώς. θα είναι ωραίο να έχει να παίξει με κάποιον άλλον, ίσω συνάμα την ίδια ώρα και οι δύο χαρακτήρε. Και φαντάζομαι σε ένα open world, σε έναν κόσμο ο οποίο είναι. Κυριολεκτικά για σένα απεριόριστο μπροστά που θέλει. υπάρχουν δύο χαρακτήρε οι οποίοι παίζουν ακριβώ την ίδια ώρα σε δύο διαφορετικά σημεία του, του χάρτη. Wow, μιλούμε για. Τάξη, σίγουρα, αν θέλει να κυκλοφορήσει το 2 σε έναν ωραίο παιχνίδι, ναι. πρέπει να το πάρει στο επόμενο επίπεδο. Άρα, ίσω αυτό να είναι το ναι. επόμενο επίπεδο. Ε, και μάλλον θα έχουμε και ένα μικρό preview στο... στην Ήφρυ το... στην επόμενη Ήφρυ, τουλάχιστον. Νομίζω, Δημήτρη, μου πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουμε Ελάχιστον... λεφτά. <laughs> <laughs> για να πάμε στην Ήθρη Yes. <laughs> Νομίζω, αν μα ακούει και η Μαρία από του G3, να μα κανονίσει <laughs> κανένα εισιτήριο. Γεια σα, το... Μαρία. <laughs> <laughs> όχι ένα πορικό, ίσω για, το... <laughs> για την Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Έρχονται και τα φώτα τώρα, που καλά ακριβώ. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, ε, από άποψη παιχνιδιών, έχω το port πλέον την κυκλοφορία σε PlayStation 4 και Xbox του Untitled Goose Game. Α, ah, κυκλοφόρησε, ναι. ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται αλλό, παρα, πραγματικά περίεργο και παράξενο παιχνίδι, αλλά συνάμα έτσι κοινικών, ηρωνικών, σαρκαστικών και πολύ διασκεδαστικών από ό,τι αντιλαμβάνω από όσων έχω δει το gameplay. Ε, προτίθεμαι πραγματικά να το παίξω, γιατί φαίνεται να είναι λίγο offensive και μου αρέσουν <laughs> μερικέ φορέ. <laughs> Ξέρει, έχει έναν ιδιαίτερο χιούμορ όταν γίνεται offensive. Μα λέγεται Untitled Goose Game. Μόνο και μόνο από τον τίτλο. <laughs> τον τίτλο <laughs> ναι. Ναι. Ναι, η πλοκή είναι όπω σε που με βρει. Δεν έχω δει πολλά για να μην μου κάμει περί την ως προκυρία, αλλά είσαι μια χίνα, μια, ένα γκουσ, το οποίο κλέβει αντικείμενα. Φάση stealth, πρέπει να αποφύγει του ε, που. τους κανονικού ανθρώπου ah, που μάλιστα. έχουν τα αντικείμενα κλπ. Ε, αλλά είναι, είναι πραγματικά ε, απλά απλοποιημένα τα γραφικά του, στο βαθμό που βλέπει ναι. κανεί σαν South Park θα το να πω. Α, αλλά φαντάσου πόσο διασκεδαστικό είναι για να πουλά τόσο ώστε να έρθει και πάνω σε αυτέ τι κονσόλε. Πλαίσιο 4 και Xbox. Και Xbox. One. Για PC έχει ήδη κυκλοφορήσει, οπότε ναι, τώρα βρίσκει το δρόμο του για αυτέ τι δύο κονσόλε. Μάλιστα. 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 Ε, από κυκλοφορίε σε άλλα παιχνίδια δεν έχω να σου πω, αλλά έχει ανακοινωθεί έναν ιδιαίτερο εξάρτημα το οποίο αξίζει να αναφέρουμε, καθώ είναι από τα πρώτα από τα λίγα, θα έλεγα, όχι από τα πρώτα, από τα λίγα εξαρτήματα που έρχονται να μοτιφάρουν το μοχλό του PlayStation, αυτόν καθεαυτόν. Mm -hmm. Είναι ένα, μια προστίκη, μπαίνει ένα attachment στο μοχλό. Είναι σαν κυκλικό με δύο joysticks, δύο trigger points πάνω, mm -hmm. με μικρή οθόνη, με απλά γραφικά, 8-bit γραφικά μονόχρωμα. Και αυτόν έρχεται και ενώνεται κάτω εκεί που είναι η σύνδεση για τα headphones. Και σου προσφέρει τη δυνατότητα να βάλει, να κάνει map, να κάνει custom τα κουμπιά, τα triggers, τα δύο extra triggers. Πώ σου δίνει έξω το το yes, σε οτιδήποτε θέλει, εσύ μπορεί να είναι έναν κουμπί που ήδη υφίσταται πάνω στο μοχλό ή συνδυασμό κουμπιών. Αλλά σε βολεύει, σε βολεύει το χέρι να είναι σε εκείνη την τοποθεσία. Ακριβώ. Ουσιαστικά έρχεται να εκμεταλλευτεί τα τελευταία δύο δάχτυλα μα πάνω στα χέρια τα οποία μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τόσο πάνω mm -hmm. όταν κρατούμε τον μοχλό mm -hmm. ώστε να έχουμε περισσότερη χρήση του μοχλού. Δε, δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό το customization. Το έχουμε δει σε μοχλού όπω το Raiju τη ε, Razer που έχει κυκλοφορήσει καθώ και άλλων εταιριών που έρχονται και προσφέρουν με mapped extra κουμπί. Κουμπιά από κάτω, κάποια με ίσω και τέσσερα κουμπιά. Ε, φαίνεται ότι η PlayStation, ε, όπω έχει αναφέρει. Είναι αρχή. Σιγά-σιγά-σιγά. Ναι. Ναι. Και μάλλον σκοπεύει να το βάλει και στον, στον μοχλό τη επόμενη κονσόλα. Ακριβώ. Μπορεί να δοκιμάζουν τα νερά τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, φαίνεται ενδιαφέρον καθώ μπορεί να κάνει store διάφορα προφίλ μέσα στο, σε αυτή τη συσκευή mm -hmm. και να βλέπει από την οθόνη ποια χρησιμοποιά, τι κάνει το κάθε trigger, να τα αλλάσσει on the go, on the fly. Ε, ήδη σκέφτομαι χρήσει για αυτό το πράγμα. Καλή ώρα όταν παίζει Call of Duty και φανεί άλλο μπροστά. Θέλει και να πηδήξει, αλλά και να σκύψει την ίδια ώρα για να αποφύγει τι σφαίρε. <ΚΚΚΚΚΚΚΚ> Ξέρει ποιον <ΚΚΚΚ> να βάλω σε ποιον κουμπί για να το χρησιμοποιώ και να μη στερηθώ το μίλι κλπ. σω αυτή να είναι η απάντηση. Ακριβώ. <ΚΚΚ> <ΚΚΚ> <ΚΚ> για το πλαίσιο 4. Και φυσικά και το πλαίσιο των 5 στην πορεία. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί η Sony. Τι έχουμε τελευταίο. Έχουμε ωραίο διαγωνισμό. Έχουμε έναν ωραίο διαγωνισμό. Ναι, είναι αξιόλογο να το αναφέρουμε. Είχαμε και λίγη κατακραυγή για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και επιτρέψουμε να σα εξηγήσω γιατί. Αυτό που αποφασίσαμε η ομάδα του Gamer, ήταν να διαλέξει ο κάθε ένα από εμά, από του συντάχτε, από τα μέλη τη ομάδα, το παιχνίδι που θεωρούμε εμεί τη χρονιά για τον καθένα ατομικά. Ναι. Τα βάλαμε όλα κάτω και είδαμε ότι για καλή μα τύχη δεν είχαμε clash. Ο καθένα διάλεξε κάτι διαφορετικό και είπαμε, θα τα βάλουμε αυτά για ψηφοφορία στο κοινό, να βγάλουμε το Cyprus Gamer Game of the Year mm -hmm. από αυτά μόνο που έχουμε επιλέξει εμεί. Σίγουρα υπάρχουν διαμάντια που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, τα οποία δεν, αναφέρομαι. δεν αναφέραμε, δεν συμπεριλάβαμε δεν μέσα στη λίστα. Αυτά διαλέξαμε, ο κόσμο μα την είπε λίγο. Γιατί δεν βάλατε αυτό, γιατί δεν βάλατε αυτό. Ήταν οι προσωπικέ μα επιλογέ. Και τώρα το αυτό που έρχομαστε να κάνουμε και είναι αξιοσημείωτο να το ακούσουν τα παιδιά όλοι να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό είναι ότι το έχουμε βάλει για ψηφοφορία και αυτό που θα εκλεγεί από το κοινό ω το Game of the Year θα δώσουμε τρία αντίτυπα σε, μετά αποκλήρωση σε όλου όσου ψηφίσουν. Όχι μόνο αυτό το παιχνίδι. Όσοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα διεκδικήσουν ένα αντίτυπο από Είμαι το κοινό. Και, και εγώ μέσα. <laughs> Ναι, ναι. <laughs> Έτσι, μπράβο. λοιπόν, η ψηφοφορία εννοείται γίνεται και στο Facebook κυρίω. Είναι στο Facebook, στο group στο Facebook. Στο group ναι. στο Facebook. Α, και πιστεύω υπάρχει και άρθρο στο, Υπάρχει ένα ναι. άρθρο με, με, το embedded το. Μπράβο, μπράβο με το link για να φτάσετε στην ψηφοφορία. ψηφοφορία. Ακριβώ. CyprusGamer.com ήταν ο Ζακ, όπω είναι κάθε Πέμπτη μαζί μα. Είναι η τελευταία φορά που σε έχω α, το 2019 τουλάχιστον. Yes. Και συνεχίζουμε μετά την, μετά την, αλλαγή του χρόνου από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου που θα πιστέψουμε για τα καλά στι εκπομπέ μα εδώ στον στο Πολίτη 107.6 CyprusGamer.com Τελή σε σελίδα η οποία ασχολείται με unboxings, με gaming news, με παρουσιάσει παιχνιδιών. Φυσικά τα παιχνίδια τα οποία, α, να είναι καλά, τα, τα παιδιά στους G3 Great Games, ένα από του χορηγού και εμά εδώ στον πολίτη για τα video games τα οποία δίνουμε και σε εσά στο Apps Gamer, α, δίνουν απλόχερα video games τα οποία κληρώνεται και παρουσιάζετε και κάνετε και stream ναι, α, ναι, στο ναι, ναι. YouTube κανάλι σας Και οι Cypress Gamer έχουν και τη δική του ομάδα. Uh, e-sport, του Trojans, αν το λέω σωστά το όνομα. Uh, και από ό,τι ξέρω, ψάχνετε άτομα. Ναι, λοιπόν, είναι η μεταγραφική περίοδο. Ah, ναι. είναι, είναι, η αρχή τη δεύτερη σεζόν σε αυτό το συγκεκριμένο tournament, αυτή τη στιγμή στο Championship. Και έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδο από τη Δευτέρα. Για και... ποιο παιχνίδι μιλάμε τώρα. Μιλάμε για FIFA Pro Club. 11 εναντίον 11, 11. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε ανοίξει, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσει σε άτομα να κάνουν τι αιτήσει του για να δοκιμαστούν, βέβαια. Πρέπει να, του βάλει ο Τζα κάτω από <laughs> αυστηρή δοκιμασία για να διαλέξει. οι Trojans, οι οποίοι, ο, οφείλω να ομολογήσω, ψες σημείωσαν μια νίκη μετά από, από κάποια περίοδο ατυχία και ανομβρία, θα έλεγα. <σίλω> Καταφέραμε να σημειώσουμε μια νίκη ψέσιμο εναντίον τη ομόνοια eSport Sport και ήταν, exhilarating. Ήταν, 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 ήταν πραγματικά εξηλαιωτικό στο, στο τέλο τη, ε, 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 στο 88, με μια ωραία, ε, με μια ωραία πλαγιοβολή, πήγε το τέρμα. Ε, τώρα ψάχνουμε για κόσμο κυρίω για, για, αμυν, αμυντικού, αλλά αν κάποιο ενδιαφέρεται και θέλει να στην ομάδα, να μα ρίξει ένα μήνυμα για οποιαδήποτε θέση. Mm -hmm. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το δοκιμαστεί. Θε, ναι, θέλω μια μικρή παράκληση όμω. Τα δικά σου τα live να μην είναι πριν από τα, από τα live του, των Trojans. Γιατί? Γιατί βιάζεσαι να τελειώσει. Yes. Για να, yes επειδή παρασύρεσα στο παιχνίδι και πρέπει να κλείσω γιατί πρέπει να yes. ακολουθεί τώρα το, το live του το, το eSport Δημήτρη μου, εψέζε παρασύρθηκα τόσο πολλά στο, <Διμίτριο> <Διμίτριο> ε, στο Zelda. Και προηγούμενο το, αμποί... το <Διμίτριο> Υίδιο, <Διμίτριο> Ναι, ναι. Χάθηκα μέσα στο παιχνίδι και απλά γυρίζω και βλέπω το ρολόι και είναι και 23 και είμαι κάπως, όχ, ξέρεις κάπου εδώ πρέπει να βάλω μια τελεία. που μόλις απέκτησα και το πέμπτο όργανο. Το πέμπτο, έχεις ακόμα. Έχω ακόμα τρία και μετά φαντάζομαι υπάρχει και ακόμα κάποια έξτρα διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. με την επάνω στο 20 να του δώσω ακόμα, έναν, ακόμα μια φορά. Εγώ είμαι εκεί για να σε καθοδηγώ <laughs> ω ένα σημείο. Μετά θα σου λέω: Χαχά! -χα", Πρέπει να το πει, σου. Ο Λίνκ έχει δεσμεράει δούλε μέσα στο παιχνίδι. <laughs> εγώ δεν Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, ο Ζακ από του Cypress Gamers, ευχαριστώ πολύ. Είσαι live σήμερα στο στούντιο. Και όχι, μου άρεσε αυτό. Και όχι, αφιλώ, όχι live αφιλήσω. στο τηλέφωνο όπω άλλε φορέ. Ε, εννοείται ότι αν μπορεί και με το πρόγραμμά σου, εγώ σε περιμένω στο στούντιο κάθε φορά και δεν μπορεί τηλεφωνικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μα. Καλη, καληνύχτα, σου εύχομαι ραδιοφωνικά. Καλή συνέχεια με το cypressgamer.com και με τον νέο χρόνο. Θα μπείτε www.cypressgamer.com να ψηφίσετε για το, για το video game της χρονιάς από τα 5 τα οποία είναι διαθέσιμα. Νομίζω είναι 7 αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Ε, Αυξάνονται. Όχι. Ε, όχι, αλλά προηγείται το φολενόρτερο Norte, οφείλω να ομολογήσω. Mm, yes. ε, το δικό σου ήταν το Luigi. Αυτό που είχα ψηφίσει εγώ. Έτσι, ενημερωτικά. Καρδιούλε. Καλό βράδυ. Πολίτη. <χει> Γιατί υπάρχει και καλή μουσική.